Το ζήτημα της τιμής του ελαιολάδου έθεσε μεταξύ άλλων σε επίκαιρη ερώτησή του στην Βουλή ο βουλευτής Μεσσηνίας Γιάννης Λαμπρόπουλος, με απάντηση να λαμβάνει από τον υφυπουργό Κώστας Κρέκα. Οι τιμές φέτος του ελαιολάδου έχουν πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αυτό βέβαια συνέβη και την προηγούμενη ελαιοκομική περίοδο, 18-19, αλλά τότε λόγω ποιότητος. Η φετινή χρονιά από πλευράς ποιότητος είναι εξαιρετική. Όμως οι τιμές, σας λέω και πάλι, είναι τραγικές. Ο παραγωγός, ο αγρότης, δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί. Δεν καλύπτουν οι τιμές αυτές ούτε τα έξοδα και το κόστος παραγωγής. Δεν μπορεί ο αγρότης να επιβιώσει, δεν μπορεί να ζήσει, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, να πληρώσει λογαριασμούς, να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, να ζήσει τα παιδιά του, να ζήσει την οικογένειά του. Η κατάσταση, επαναλαμβάνω, είναι τραγική. Παρότι έχουμε το καλύτερο ελαιόλαδο, έχει τη φήμη, έχει την αναγνωρισιμότητα, ό,τι εξαγωγές γίνονται χύμα, δεν είναι τυποποιημένες. Ο τομέας, ο ελαιοκομικός, είναι ανοργάνωτος. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών, της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ύστερα από παρεμβάσεις της δικής μας κυβέρνησης, ήταν πάρα πολύ θετική, που μας εξαίρεσε από το εμπάρκο, αλλά κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Πραγματικότητα φέτος είναι πάρα πολύ σκληρή για τους Έλληνες αγρότες ή ελαιοπαραγωγούς, καθώς όπως πραγματικά ισχύει έχουν καταρρεύσει οι τιμές ελαιολάδου. Όχι όμως στην Ελλάδα μόνο. Διεθνώς οι τιμές ελαιολάδου βρίσκονται στα κατώτατα επίπεδα των τελευταίων χρόνων και όντως σήμερα διαπραγματεύονται περίπου γύρω από τα 2 ευρώ το εξαιρετικά παρθένο, το καλής ποιότητας ελαιόλαδο, διαπραγματεύεται περίπου στην τάξη των 2 ευρώ ανά λίτρο. Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προτίθεται βέβαια να εξετάσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να δει τι μπορεί να κάνει ώστε να συνεισφέρει έστω από τη δική μας πλευρά και από την πλευρά του Υπουργείου, να συνεισφέρει ώστε να απαλύνουμε αν μπορούμε ή να διατηρήσουμε σε ένα επίπεδο τις τιμές του ελαιολάδου. Θα πω στη δευτερολογία μου τι προτιθέμαστε να κάνουμε.